κυρία Δουγεράκη, όντως η κατάσταση και στα σχολεία και στην κοινωνία είναι αυτή που καθημερινά ζούμε εμείς οι γονείς, οι εργαζόμενοι. Μια κατάσταση που επί της ουσίας δεν υπάρχει καμιά κρατική στήριξη ούτε στα παιδιά αλλά ούτε στους γονείς, ώστε να ζουν, να εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον που θα αναπτύσσει την προσωπικότητά τους ολόπλευρα και να δίνει τέτοια πρότυπα που είναι ουσιαστικά της συλλογικότητας, της ομαδικότητας και όχι του ατομισμού και όχι της βίας. Και βεβαίως, όχι βέβαια ότι δεν υπάρχουν αυτές οι προσπάθειες, διότι καταγράφονται, αλλά είναι οι σταγόνες στον ωκεανό, έτσι, γιατί δεν κάνει όλα να τα βάζουμε μέσα στο ίδιο τσουβάλι και να προχωράμε. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να το ψάξει, να το δει, θα δει ότι υπάρχουν εκείνοι οι εκπαιδευτικοί, οι προσπάθειες που κάνουν, εκείνοι οι γονείς, οι προσπάθειες που κάνουν. Για να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί, θα επαναλάβω γιατί θα κινδυνεύσουμε να κατηγορηθούμε. Δεν εννοώ τους γονείς. Αλλά είναι σαφέστατα, είναι αυτά τα λίγα τα οποία γίνονται. Η πολιτεία ξέρει τι κάνει. Η πολιτεία μειώνει το κόστος και απλά μας έχει οδηγήσει και έχει οδηγήσει τα παιδιά μόνο σε ένα. Κοιτάξτε, μονοθεματικά θα δείτε την εκπαίδευση, τη ζωή σας από εδώ και στο εξής, διότι υπάρχουν μόνο οι πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσετε σε ένα πανεπιστήμιο. Τα υπόλοιπα τα έχει ξεχάσει. Ακριβώς ένα αντισόπιτο κυνήγι ακριβώς εξετάσεως, ένα αντισόπιτο κυνήγι γονείς να βγάλουν το μεροκάματο και σε ένα αντισόπιτο κυνήγι εκπαιδευτικοί να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και βεβαίως σε ένα αντισόπιτο κυνήγι το να πηγαίνουν από σχολείο στο σχολείο για να καλύπτουν ώρες και την ίδια ώρα να λείπουν βασικές ειδικότητες από τα σχολεία, να λείπουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, να λείπουν νοσηλευτές από τα σχολεία που χρειάζονται παιδιά που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και βεβαίως σε ένα τέτοιο περιβάλλον πετάει η πολιτεία, η κυβέρνηση, τον μπαλάκι πάλι στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και εκείνη σηκώνει τα χέρια και όλα πηγαίνουν όπως πηγαίνουν. Με αυτή την έννοια, αν θέλετε, υπάρχει ανησυχία και μας σαν γονείς και βεβαίως σε όλη την κοινωνία για τα φαινόμενα αυτά που έχουν πάρει σοβαρές διαστάσεις και φαίνεται, κυρία Δουγεράκη, και η πολιτεία ακριβώς αντί να ενισχύσει το κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων με δομές τέτοιες κρατικές, εξωνοσοκομιακές, νοσοκομιακές, τις έχει κλείσει και έρχεται βέβαια ο αρμόδιος υπουργός υγείας στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και αντί να συναντήσει αυτούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη για να κρατήσουν ανοιχτά τα νοσοκομεία, φέρνει αστυνομικούς, φέρνει την καταστολή, φέρνει τον αυταρχισμό όπως κάνει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα και όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους εργαζόμενους και σε όλη την κοινωνία. Τα λέω με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που πήραν, αν θέλετε, και μεγάλη διάσταση με την παρουσία του κ. Βαρτζόπουλου που τα βρήκε όλα καλά στην Κρήτη, που βεβαίως εδώ και αρκετούς μήνες είναι κλειστή η παιδοψυχιατρική κλινική, η ψυχιατρική κλινική του Παγνή γεμάτη με ράτζα. Και βεβαίως η κατάσταση στο σύστημα υγείας να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η ψυχική υγεία, η ψυχοραγή στο Ηράκλειο και όπου αλλού υπάρχει κομμάτι της ψυχικής υγείας το οποίο λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, ενώ υπάρχουν και περιοχές στην Κρήτη όπου είναι μακρινό όνειρο αυτός ο τομέας της ψυχικής υγείας. Βλέπει Λασίθι τι γίνεται. Έχει βεβαίως κύριε Αντριάκη και μετά έρχεται η πολιτεία και κάνει τον ανήξερο ότι δεν ξέρει γι' αυτά, δεν κάνει ότι δεν ξέρει και δεν βλέπει τι γίνεται. Και τα λέω ακριβώς γιατί η κατάσταση καθημερινά εμείς οι υγειονομικοί βιώνουμε μια κατάσταση που κάθε μέρα είναι ακόμα χειρότερη με δομές κλειστές, με κλινικές κλειστές, με υπερπληθώρα κόσμου που περιμένει στα τμήματα επιγόνων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να εξυπηρετήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας και όχι μόνο από όλο το νησί και την ίδια ώρα η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστικά με ένα νομοσχέδιο που φαίνει στη διαβούλευση επί της ουσίας ενισχύει αν θέλετε ένα σύστημα υγείας που δεν βασίζεται σε μια οργανωμένη δομή και υπηρεσίες στήριξης σε επίπεδο εξωνοσοκομιακό, αλλά ουσιαστικά βαφτίζει τους αγροτικούς γιατρούς, γενικούς γιατρούς και βεβαίως βαφτίζει οτιδήποτε κινείται γύρω από το χώρο της υγείας σαν ειδικό για να μπορέσει να μειώσει, όπως αναφέρατε και στο ρεπορτάζ, σαν να μειώσει το κόστος. Κύριε Βρυσέλη,
Πολλές φορές επικαλείται ή επικαλείται η πολιτική ηγεσία αυτά τα επιτεύγματα τα οποία έχουν γίνει σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό, σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Και όμως υπάρχουν χώρες που έχουν αποτύχει με αυτό το μοντέλο, το οποίο εμείς έχουμε συμφωνήσει ή υιοθετούμε το πάμε παρακάτω, γιατί συμφωνηθέντα, μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά τα οποία τρέχουν, για όλα αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στη ζωή μας και επανέρχονται σε εκείνο το παλιό καθεστώς στο οποίο υπήρχε. Νομίζω ότι κάπως έτσι περπατάει το πράγμα. Δεν έχει γίνει κάποια άλλη αλλαγή. Όχι, βεβαίως φέρνει και ξαναφέρνει και επικαλείται ένα μοντέλο συστήματων υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως είναι τα αλήθεια, κυρία Δουλγεράκη. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία είναι ένα σύστημα υγείας που στηρίζεται στο λιγότερο κόστος και βεβαίως στην εμπραγματοποίηση της υγείας, και βλέπουμε τα αποτελέσματα και στην Αγγλία με τις αναμονές χρόνων για να γίνεται μια εξέταση, βλέπουμε στη Γαλλία, βλέπουμε στην Ιταλία και βεβαίως στη χώρα μας, αν κάτι έχει κρατηθεί ακόμα σε ένα επίπεδο τέτοιο που να καλύπτει καθολικά τους ανθρώπους, είναι γιατί υπάρχουν αυτοί οι αγώνες που έχουν δυναμώσει το τελευταίο διάστημα και στο νησί μας και σε όλη την Ελλάδα. Η τελευταία συναυλία μεγάλη καταγγελίας για την κατάσταση που κρατεί στο ΕΣΥ, που έγινε στο νομό μας πριν από κάποιες μέρες με πρωτοβουλία των ενώσεων γιατρών και τη στήριξη των σωματείων, αποδεικνύει και το ενδιαφέρον των κατοίκων αυτού του νησιού, αλλά βεβαίως αποδεικνύει και την πίστη ότι θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας ακριβώς για να κρατήσουμε αυτά που έχουμε και να τα διευρύνουμε. Γιατί ακριβώς είναι ένας δύσκολος αγώνας που η κυβέρνηση ήδη με τη νέα σεζόν λέει ότι θα συνεχίσει και θα κλείσει δομές ψυχιατρικές όπως τα ψυχιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ιδιωτικοποιεί το ΚΕΘΕΑ και βεβαίως έχει μπροστά της ένα σχέδιο που λέει συρρήκνωση των νοσοκομείων και των άλλων δημόσιων δομών, και ξεκινώντας από τον νομό μας με το Βενιζέλιο και το Παγνί, που επανέλθει πάλι η συζήτηση για συγχώνευση, συλλειτουργία των δύο νοσοκομείων, όπως συμβαίνει και στα κέντρα υγείας που συζητάνε να περιοριστούν, και βεβαίως υπάρχει ένα σχέδιο που η ίδια υγειονομική και με την πανυγειονομική απεργία στις 17 του Οκτώβρη θα μπουν ένα μεγάλο όχι, και με το μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο στις 6 του Νοέμβρη θα δώσουμε συνέχεια σε αυτούς τους αγώνες. Κυρία Δουλγεράκη, έχουμε υποσχεθεί στους κριτικούς και μέσα από την εκπομπή σας ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε. Είμαστε αγύριστα κεφάλια που λέει ο λαός μας, και βεβαίως είμαστε όχι συμμορία της μιζέριας που ο κύριος Γεωργιάδης επικαλείται καθημερινά βρίζοντας τους μαχόμενους υγειονομικούς, αλλά είμαστε αυτοί που παλεύουμε για να μην γίνει η κοινωνία μας, να μην εξαθλιωθεί ο κόσμος που σήμερα θέλει την υγεία του, θέλει την παιδεία του, θέλει τα κοινωνικά του αγαθά, θέλει φτηνό ρεύμα, και βεβαίως θέλει να ζει ανθρώπινα στον 21ο αιώνα. Αυτό τον αγώνα δίνουμε, και όλοι αυτοί οι αγώνες και των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών και γενικότερα των εργαζομένων θα ανταμωθεί σε μια μεγάλη πανελλαδική απεργία το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη, που θα μπει επιτάπητο στο ζήτημα της ακρίβειας, της αυξήσεως των μισθών και όχι αυτής της κοροϊδίας στους δημόσιους υπάλληλους 12 ευρώ καθαρά από τον Μάρτιο του 25, και θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ, κυρία Δουλγεράκη. Είναι ντροπή, είναι έσχος, και βεβαίως είναι έσχος και ντροπή τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να σταματήσει αυτό το κλίμα της αγανάκτησης. Είναι τα σύμφωνα ηχεμήθειας που η 7η υγειονομική περιφέρεια έχει φέρει να υπογράφουν οι επικουρικοί για να τους τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί, για να μην μιλάει ο κόσμος προς τα έξω το τι συμβαίνει, όπως βεβαίως με τον αυταρχισμό, με τους πάνω από τους αστυνομικούς και τους προφυλακισμούς που είχαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και με την αντιμετώπιση που είχαν οι εργαζόμενοι από τη διοίκηση του Παγνή, ακριβώς γιατί δεν μπορεί πλέον ούτε να συγκαλύψει ή να κρυφτεί η κατάσταση που επικρατεί και στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού μας, με κλινικές γεμάτες με κόσμο, με ανθρώπους που μετακινούνται γύρω-γύρω για να καλυφτούν οι ανάγκες, και με μια παρουσία που κάνει ο Υπουργός Υγείας να τα βλέπει όλα καλά,
όπως προκλητικά είπε, ότι δεν είναι και τόσο τραγική κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική των Χανίων. Δηλαδή, τι θέλει να πει? Ότι θα πρέπει να μάθει ο κόσμος να ζει μέσα στα ράτζα, ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να τους πέφτουν οι σοβάδες όταν εργάζονται, γιατί δεν μπορούν να συντηρηθούν τα αυτιά και να λέμε πάλι ευχαριστώ. Κύριε Βρύσαλη, δείτε το και αλλιώς. Δεν ξέρω αν είσαστε συμμορία της μιζέριας. Πάντως, όπως έλεγε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, εσείς οι συνδικαλιστές άλλου πολιτικού χώρου φροντίζετε να αμαυρώνετε τη δουλειά την οποία γίνεται, ξεχνώντας όλα αυτά τα θετικά τα οποία σημαίνουν μέσα στο χώρο της υγείας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, αμαύροι και άραχνοι είμαστε. Ακούμε εκείνες τις ανακοινώσεις των ανθρώπων που λένε σήμερα δεν εφημερεύει κανένα νοσοκομείο, ας πούμε, στο Λασίθι, ή σήμερα δεν εφημερεύει καμία κλινική υγεία. Γιατί δεν υπάρχει ο αναισθησιολόγος, δεν υπάρχει ο καρδιολόγος, δεν υπάρχει ο έτσι ή ο αλλιώς. Ερχόμαστε σε εσάς, μας τα λέτε διαφορετικά. Πάμε στο Ρέθυμνο, φωνάζουν εκεί και φωνάζει η Ένωση Γιατρών. Συχνά πυκνά διαβάζουμε αυτά τα οποία λένε για το νοσοκομείο του Ρέθυμνο. Πάμε στο Ρέθυμνο, εμείς οι κακόσκοτοι, ακούμε και πάλι τα υπόλοιπα και μεταφέρουμε τα υπόλοιπα. Δεν κάνει να διαμαρτυρόμαστε. Πάμε στο ΕΚΑ, βλέπεις ότι είναι τρεις και ο κούκος και ότι παίρνουν ανθρώπους από τα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι και εκείνοι διαμαρτύρονται γιατί φοβούνται ότι αν μου λένε συμβεί οτιδήποτε στο δρόμο, δεν ξέρουν από τη στιγμή που δεν έχουν τις γνώσεις πώς θα καλύψουν και πώς θα βοηθήσουν τους ανθρώπους τους οποίους μεταφέρουν αν συμβεί το οτιδήποτε, όπως και να συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι για να φωνάξεις τον ασθενοφόρο σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εσείς, εγώ, ο καθένας από εμάς που θα το καλέσουμε. Γιατί λένε δεν παίρνει, αν είναι έτσι, να πληρώνει από τα σώματα ασφαλείας, δεν παίρνει ανθρώπους να τους εκπαιδεύσει, να ξέρει ότι είναι διασώστες, και πάει λέγοντας, αλλά οι υπουργοί, μα γι' αυτό δεν πληρώνονται, για να λένε αυτά τα οποία λένε και για να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Τώρα μεταξύ μας δεν κοροϊδευόμαστε? Εγώ τουλάχιστον μετά τα 60 δεν μπορώ άλλο να κοροϊδεύω τον κόσμο. Ακριβώς, και δε η πραγματικότητα διαψεύει τον κύριο Γεωργιάδη, και αν τα νοσοκομεία σήμερα παρουσιάζουν μια εικόνα απέναντι στον κόσμο που προσπαθεί ο υγειονομικός να τα φέρει βόλτα, είναι γιατί υπάρχει αυτοκτησία των μαχόμενων υγειονομικών. Αλλιώς καμιά στήριξη από την πολιτεία δεν έχουμε, και ταυτόχρονα όχι μόνο δεν έχουμε στήριξη, έχουμε, αν θέλετε, αυτές τις λεκτικές αντιπαραθέσεις και αυτά που λέει ο υφυπουργός, και από την άλλη η ίδια πραγματικότητα, και η Αλγεράκη, όταν ο κόσμος προσπαθεί να κλείσει ένα ραντεβού, προσπαθεί να χειρουργηθεί ή προσπαθεί να κάνει μια εξέταση ή προσπαθεί ο κάτοικος της Βιάνου να κάνει μια κτηνογραφία στη Βιάνου, ζει την πραγματικότητα που βεβαίως η κυβέρνηση δεν θέλει να την παρουσιάζει και την αποκρύπτει. Γιατί θέλει να πείσει την ελληνική κοινωνία και όλους εμάς ότι είναι κανονικότητα να περιμένεις να χειρουργηθείς 3 και 4 χρόνια, είναι κανονικότητα να πρέπει να πληρώσεις, είναι κανονικότητα για να βρεις το φάρμακό σου πρέπει να αυξηθεί η τιμή του, όπως πολύ κοινικά ο κ. Γεωργιάδης είπε. Τι θέλετε να κάνω, είπε ο κ. Γεωργιάδης, να μην έχετε φάρμακα ή να πληρώσετε την τσέπη κάτι παραπάνω για να έχετε φάρμακα? Δηλαδή, απέναντι στους εκβιασμούς των φαρμακοβιομηχάνων, τι λέει στον κόσμο? Σκάστε, πληρώνετε για να έχετε τα φάρμακά σας. Σε αυτή την κανονικότητα που επιχειρεί η κυβέρνηση να μας πείσει ότι υπάρχει και έτσι θα ζούμε, εμείς δεν θα ζήσουμε με αυτή την κανονικότητα. Αυτή την κανονικότητα την επιστρέφουμε στην κυβέρνησή του, στον ίδιο προσωπικά και όσους υπηρετούν αυτή την πολιτική που βεβαίως έχει όνομα, που έχει όνομα και έχει και διεύθυνση. Έχει διεύθυνση που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, κόστος, και ότι σήμερα οι ασθενείς πλέον θέλουν να τους θεωρούν, θέλουν να τους ονομάζουν με βάση τα ευρωπαϊκά κείμενά τους πελάτες. Για μας ο ασθενής δεν είναι πελάτης, είναι άνθρωπος που έχει, αν θέλετε, όλες τις ανάγκες αυτές που πρέπει να καλυφτούν, σωματικές, ψυχολογικές, πνευματικές, εκπαιδευτικές και όλες τις ανάγκες που πρέπει να, λοιπόν, το κράτος να τις εισβαλίσει. Εσείς λέτε και στέλνετε το μήνυμα, συνεχίζουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι. Μιλήσατε για την 24ωρη απεργία, αν θυμάμαι καλά, δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη, και όπως επίσης μιλήσατε... Συγγνώμη, να διορθώσω, 17 Οκτώβρη είναι η πανελλαδική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ. Και το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη θα είναι η μεγάλη πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Άρα είναι δύο οι κινητοποιήσεις, 17 του Οκτώβρη, το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη, και μιλήσατε και για την Παγκρίτια συναυλία την οποία ετοιμάζετε.
που έγινε και βεβαίως το μεγάλο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο που ετοιμάζουμε στις 6 του Νοέμβρη. Παγκρίτιο Συλλαλητήριο, συγγνώμη, ναι. Που ετοιμάζουμε μετά από το συντονισμό πάλι που έχουμε κάνει με όλα τα σωματεία της Ενώσης των Υγειονομικών στο νησί μας, που έγινε το προηγούμενο διάστημα η σύσκεψη αυτή. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός, θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.